Σήμερα έγινε η πρώτη ανακοίνωση με δελτίο τύπου για τα πρόσωπα τα οποία θα επανδρώσουν τη νέα Δημοτική Αρχή. Και μιλάμε για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους Προέδρους της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των νομικών προσώπων που προτείνονται. Είναι η πρώτη ανακοίνωση. Φυσικά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι στόχος και γνώμονας είναι αγώνας, δουλειά, πείσμα, για να μπορέσουμε τελικά να προχωρήσουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν τον τόπο μας, τους ανθρώπους μας. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, όμως πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και τίποτα δεν είναι αξεπέραστο. Αυτό το οποίο είπα και κατά την τελετή ορκωμοσίας και το λέω δοθείς ευκαιρίας και τούτη την ώρα, είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συνοδοιπόρους τους συνδημότες μας, όλους τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο και πιστεύω ότι έχουν έγνοια και για το σήμερα και για το αύριο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να λύσουμε προβλήματα. Δεν θα σταθούμε σε μνημόσυνα, ούτε στο χθες. Αυτό το οποίο προέχει είναι τι κάνουμε σήμερα και πώς πορευόμαστε στο αύριο. Τα πρόσωπα λοιπόν τα οποία απαρτίζουν σε πρώτη φάση την νέα Δημοτική Αρχή είναι πρόσωπα τα οποία εν πολλής έχουν εμπειρία, έρχονται από το παρελθόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε θέσεις έχουν δοκιμαστεί, είναι διατεθειμένοι να δώσουν και την εμπειρία τους και την εργατικότητά τους και τις γνώσεις τους υπό την συνεργασία όλων μας, μαζί με καινούργια πρόσωπα τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν, πρέπει να έχουν την ευκαιρία με την νεανικότητα και την ορμή τους να δημιουργήσουν τα εχέγγυα για ένα καλύτερο αύριο. Είμαι πεπισμένος ότι ενωμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Είπα ότι κανείς δεν περισσεύει. Θέλω να πω τούτη την ώρα ότι εγώ προσπάθησα με δύο παρατάξεις τουλάχιστον να δοθούν θέσεις ευθύνης, κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Συναντήθηκα με όλες τις παρατάξεις. Η διαβεβαίωση από όλους είναι ότι θα υπάρχει συνεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας και τα οποία είπαμε προεκλογικά. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά την ανάληψη να πούμε κάποια πράγματα μέσα από μια συνέντευξη τύπου και στο ξεκίνημα. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι με το ξεκίνημά μας να γίνει μια απογραφή των πραγμάτων έγκαιρα από τους υπηρεσιακούς, από τα νομικά πρόσωπα και από την εγγένη κατάσταση του Δήμου. Όλα αυτά τα στοιχεία να τεθούν στην κρίση ενός Δημοτικού Συμβουλίου έγκαιρα και νωρίς, για να ξέρουμε πώς ξεκινά το πλοίο για να ταξιδέψει. Δεν είναι μόνο ότι θα ενημερωθεί το σώμα, πρέπει να γνωρίζουν και οι πολίτες της Χίου, οι συνδημότησες και οι συνδημότες, τι παραλαμβάνουμε, πώς ξεκινάμε και πώς πορευόμαστε. Όλα αυτά, ένα είναι το αντικείμενό τους, να πληροφορηθεί ο κόσμος. Τίποτε άλλο, έτσι για να μην κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε με τη βοήθεια του Θεού πρωτίστως, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, με την αγάπη του κόσμου, την εμπιστοσύνη και τη μεγάλη αγκαλιά, η οποία θα είναι διπλάσια από την πλευρά τη δική μας. Είπα ότι το Δήμος είναι το κοινό μας σπίτι. Αυτό το σπίτι πρέπει να το υπηρετούμε, πρέπει να το φροντίζουμε και πρέπει να δημιουργούμε μέσα σε αυτό για όλες και όλους. Πάμε λοιπόν δυνατά, πάμε μαζί, πάμε για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με μια εγκύκλιο που ήρθε ή την 1η Σεπτεμβρίου ή στις 8 Σεπτεμβρίου. Για Κυριακή δηλαδή. Εγώ προτιμώ να γίνει την 1η Σεπτεμβρίου για να τελειώνουμε. Είναι καθορισμένες οι διαδικασίες. Ο Πρόεδρος είναι από την πλειοψηφία, ο Αντιπρόεδρος είναι από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη και ο Γενικός Γραμματέας από την τρίτη. Εκείνη την ημέρα θα γίνει η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ό,τι άλλο προβλέπεται από την διαδικασία.